Καλά λέει, καλά λέει. Καλά. Άμα εσύ τώρα άλλαξες γνώμη, δικαιωμάτε. Πούμε όλα. Ξεκινάμε, εκπομπάρα, ξεκίνησε το Euro. Είδαμε καλά παιχνίδια για αρχή. Είδαμε αδυναμίες πολλών ομάδων. Γερμανοί σήμερα... Και κυρίως των μεγάλων ομάδων. Και κυρίως των μεγάλων ομάδων. Λοιπόν... Δεν πας στο διάλογο, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πάλε. Πάλε αυτό στα ίδια. Μα αγαπημένος. Ο αγαπημένος, μα πόκης φέρεις. Σήμερα να ξέρεις, βλέπει και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ναι. Βλέπουνε παρέα. Ναι. Τηλεόραση. Ναι. Συνήθως τα ζευγάρια σε αυτή την ηλικία, άλλος κοιμάται στο ένα δωμάτιο και βλέπει μια τηλεόραση. Παίζει και αυτός. Και ο άλλος πάει στο άλλο δωμάτιο. Ο πατέρας μου είναι φαν του Τζόρνταν. Ναι. Η μάνα μου είναι φαν του Ασλαμά. Ναι. Φαν του Τζόρνταν, ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Ναι. Χαιρετίσματα και στους δυο, βέβαια. Ναι. Δεν γεργάρα, μας δεν μας αγαπάει και δεν μας αγαπάει. Το ίδιο στο γιο τίποτα. Βλάχο πάω ξύσιμο. Άμα λέω καμιά φορά με τον Τζόρνταν, έρχομαι σε καμιά διένεξη με τον Σλαμά, την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, στο μεσημέρι που πάω για φαγητό, θυμώνει η μάνα μου. Λες, είναι λέει μεγαλύτερη από σένα, λέει, και εμείς διαπόψεις. Είσαι 35άρης. 36. 36, μπεκιάρης. Ναι. Μπεκιάρης. Μένεις μόνος σου. Ναι. Νοικιάζεις κάπου αλλού, ναι. Ενώ οι γονείς μένουν κάπου αλλού. Ναι. Κοντά μένεις μάλλον. Ναι. Ναι. Και πας μετά και τρως τη μάνα. Κάθε μια φορά την εβδομάδα. Πού είσαι, ναι. Πας και τρως μια φορά την εβδομάδα τα άπλα. Τις άλλες μέρες πού τρως. Σπίτι μου. Πού. Μαγειρεύω σπίτι μου. Εσύ μαγειρεύεις. Ναι. Πολύ καλό αυτό. Τα ρούχα αυτά ποιος τα πλένει. Εγώ. Είσαι... Κυρία, ξέρεις και κάτι. Φανωτικά όλα, ναι. Αυτοσυντήρητος. Άλλα παιδιά έχεις στο σπίτι, άλλα αδέρφια έχεις. Μόνο έφυγε από το σπίτι εκεί. Ναι, γιατί... Δουλειά έχει τώρα. Αυτό τον καιρό, όχι απλά. Είσαι κάτι... και άνεργο. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ κοροϊδό, ρε φίλε. Έφυγε από του γονεί σου και πήγε να νοικιάσει μόνο σου. Αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό έγινε στα 25. Τώρα πρέπει να ξαναπάς πίσω στου γονεί σου. Αργά γρήγορα όταν τελειώσουν τα λεφτά. Τότε, δεν είχε δουλειά. Γιατί εκτό ή τη άλλη που θα βολεύεσαι εκεί πέρα, θα σε έχουν και δίπλα του. Του δίνει και τη χαρά, φυσικά. Ναι, σωστό και αυτό. Με κάνουν παράπονο όταν δεν πάω, δηλαδή. Φυσικά. Λοιπόν, πήγα δωρηλαίου σε ένα φίλο μου. Έχει ανοίξει καινούριο.